Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή, για να δούμε, Χρήστο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζει ποινικέ ευθύνε. Και μάλιστα ζητεί για συγκεκριμένα πρόσωπα, όπω ο Κώστα Καραμαλή, απευθεία παραπομπή σε δίκη. Θεωρούν ότι προέκυψαν νέα στοιχεία. Καταρχήν, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει τι ευθύνε. Υποστηρίζουν ότι απέκλεισε από την Επιτροπή κρίσιμου μάρτυρε που θα μπορούσαν να φωτίσουν περισσότερο τα γεγονότα και τι ευθύνε. Θεωρεί επίση ότι προέκυψαν νέα στοιχεία δίνει μεγάλο βάρος στην υλοποίηση της σύμβασης 7-17. Θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι συμμετείχαν στην Επιτροπή ότι αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση θα είχε αποφευθεί ή τουλάχιστον θα είχε διορθωθεί το ανθρώπινο λάθος και θα είχε αποτραπεί η σύγκρουση των τρένων και συνεπώς γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαζί με τους δύο Υπουργού Μεταφορών, πρώην Υπουργού Μεταφορών που χειρίστηκαν τη σύμβαση αυτή, βάζουν και ένα δικό του υπουργό. Έτσι. Είδαμε τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ουσιαστικά αυτοί οι τρει περιγράφονται και ο κύριο Καρα, Κώστας Καραμαλή, ω οι τρει υπουργοί μεταφορών που χειρίστηκαν την επίμαχη α, σύμβαση 717. Θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει να ελεγχθούν, παραπέμπουν στη δικαιοσύνη για έρευνα με οποιαδήποτε ιδιότητα, να δουν αν προκύπτουν ευθύνε. Είδαμε την δήλωση του κυρίου Σπίρτζη που λέει και εγώ να εξεταστώ, αλλά και όλοι. Είναι πολύ είναι η, η πρόταση μιας... για διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Φαίνεται ότι είναι η αφετηρία για μια πολύ σκληρή κριτική από εδώ και πέρα. Ήδη με την ολοκλήρωση τη ανακοίνωση των πορισμάτων, υπήρξε μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι προσωπική κριτική εναντίον του Πρωθυπουργού. Υποστηρίζει ότι είναι απελπισμένη η προσπάθειά του να συγκαλύψει τι ευθύνε. Ότι τώρα είναι υπεύθυνο γιατί κλείνει την Επιτροπή παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Προσυπογράφει, λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα που έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο υπογραφέ για να αποδοθούν ποινικέ ευθύνε σε πολιτικά πρόσωπα και υποστηρίζουν ότι υπάρχει πολιτική διαχείριση αυτή τη υπόθεση. Ότι ο κύριος Ντούτακης στηρίζει τον κύριο Καραμαλή και το αντίστοιχο για να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνε τη δική του διακυβέρνηση. ευχαριστώ.